Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Μίτσιο, διεθνολόγο, για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτή η προμήθεια των F-35, κύριε Μίτσιο, για την χώρα μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι μια σημαντική αναβάθμιση, ιδιαίτερα γεωπολιτικού και στρατηγικού χαρακτήρα. Θα είμαστε η 17η χώρα η οποία θα έχει αυτό το οπλικό σύστημα παγκοσμίως. Και βέβαια αυτό δεν είναι ένα, όπως λένε και οι ίδιοι οι στρατιωτικοί, ένα οπλικό σύστημα τυπικό. Έχει μεγάλο βάθος επέμβασης, θα μπορεί δηλαδή με αυτό το όπλο η χώρα μας και με τα Ραφάλ να είναι κυρίαρχη σε μεγάλο μέρος μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο και βέβαια ό,τι προκύψει λόγω ΝΑΤΟ με την βόρεια της Ελλάδος, επάνω Βαλκάνια, Μαύρη Θάλασσα και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση όμως επιβεβαιώνει τις πολύ δυνατές και στρατηγικές σχέσεις Ελλάδος και Αμερικής. Θα πάρει λίγα χρόνια γιατί τα πρώτα υπολογίζουν να έρθουν το 2028 στη χώρα μας. Αυτό ήταν μια πρώτη προέγκριση που πήραμε από τα δύο σώματα του Κογκρέσου, τη Γερουσία και τη Βουλή. Στη συνέχεια θα πρέπει τώρα το State Department να στείλει επίσημα το έγγραφο στα δύο σώματα, να ετοιμαστεί η αμυντική σύμβαση γιατί είναι προμήθεια στρατιωτικού υλικού και όλα αυτά πάνε μέσω των κοινοβουλίων των χωρών. Και βέβαια στη συνέχεια θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία σε αυτό το ενδεχόμενο, η οποία δεν θα έλεγα ότι μέχρι τώρα αισθάνεται ιδιαίτερα ευτυχής. Σε κάθε περίπτωση όχι, κύριε Μίτσιο, όντως, ειδικά όταν αλλεπάλληλες προτάσεις, αιτήσεις έχει κάνει για τα F-16 και συνεχώς, από ό,τι φαίνεται, δεν πηγαίνει στο Κογκρέσο αυτές οι αιτήσεις οι οποίες έχει κάνει. Έτσι, αυτό βλέπουμε. Μπλοκάρεται αυτή τη στιγμή από τη Γερουσία. Είναι η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων που είναι πανίσχυρη. Είναι ο φιλέλληνας ο Μπομ Μενέντες. Μην ξεχνάτε ότι του χρόνου έχουμε προεδρικές εκλογές και εκλογές που ανανεώνεται το 1 τρίτο της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, που σημαίνει ότι το ελληνικό λόμπι και οι σύμμαχοί του στη Ουάσιγκτον θα επιδιώξουν ακόμη περισσότερο να διασφαλίσουν τα εθνικά μας συμφέροντα. Βέβαια, σε αυτό υπάρχει ένα θέμα με το Λευκό Οίκο, ο οποίος προσπαθεί πάση θυσία να βρει κάποια φόρμουλα να το στηρίξει. Αυτό είδαμε και το τηλεφώνημα, ο πρώτος που πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον εκλεγέντα τον Ερντογάν, ο πρόεδρος Μπάιντεν. Πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση, του είπε ότι κοίτα να δεις, η Δύση σε αδική και τα λοιπά, είμαι με το μέρος σου, δηλαδή εντός εισαγωγικών κάποιο καλόπιασμα. Βέβαια θα μου πείτε, έχει να κάνει και ευρύτερα η σχέση Τουρκίας με τον ΝΑΤΟ, με τις ομέσως πολιτείες, είναι και άλλα ζητήματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι και τα F-16 να πάρουν θα πάρει αρκετά χρόνια μέχρι να αναβαθμιστούν. Εμείς θα έχουμε ήδη τα F-35 και ποιος ξέρει πώς θα είναι και η γεωπολιτική κατάσταση και η ίδια η Τουρκία φυσικά, τότε. Φυσικά, βέβαια. Να πούμε ότι στο σήμερα οι αμερικανο-τουρκικές σχέσεις δεν είναι και στα καλύτερα τους βάσει των όλων αυτών των οποίων έχουν συμβεί, έχουν γίνει. Να θυμίσουμε και ότι ο Ερντογάν πατάει πατούσε σε δύο βάρκες και με το Ουκρανικό. Δηλαδή είναι πολλά ενδεχομένως τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο. Όπως και η Τουρκία γενικότερα, αν το δούμε πέρα από τα F-16, έχει μια δική της πολιτική η οποία ακολουθεί. Ούτε με την Αίγυπτο, ούτε με το Ισραήλ φαίνεται ότι τα πηγαίνει ιδιαίτερα καλά. Τα πηγαίνει καλά όμως με τον Ρώσο. Δηλαδή βλέπουμε ότι γενικά ακολουθεί μια δική του πολιτική, η οποία θα συνεχιστεί τώρα από πλευράς του Ερντογάν, από ό,τι φαίνεται, έτσι, και μετά την επανεκλογή του. Και θα συνεχιστεί και νομίζω ότι αισθάνεται πιο δυνατός τώρα ο Τούρκος Πρόεδρος να προχωρήσει σε μια πιο σημαντική, κατά την άποψή μου και για τους ίδιους τους Τούρκους, στρατηγική αυτονομία αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής και άμυνας έναντι της Δύσης. Ίσως είναι από τα λίγα κράτη που μπορεί ακόμη να ισορροπεί μεταξύ Ρωσίας, Αμερικής, συμφερόντων μεγάλων, παρόλο που είναι μέλος του ΝΑΤΟ και έχει ιδιαίτερες οικονομικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι ο στόχος τους για να καταστεί η Τουρκία περιφερειακή δύναμη, και αυτό βέβαια φαίνεται διότι ουσιαστικά τον ανέχονται και η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχουν πολλά περιθώρια να χάσουν την Τουρκία ούτε να έρθουν σε ευθεία σύγκρουση μαζί της. Άρα πιστεύω ότι θα υπάρξει μια τέτοια συνεργασία και ανοχής και ένα παζάρι, ας πούμε επιτραπεί η έκφραση, των ζητημάτων που έχουν κυρίως με την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, με τα F-16 και με το ρόλο της Τουρκίας τόσο στο χρονικό, αλλά κυρίως αυτό που θα έρθει αργότερα με τους Κούρδους, με το Ιράκ, με τα σύνορα, με τους πρόσφυγες που έχουν στην Τουρκία. Είναι περίπου 3,5 εκατομμύρια Σύριοι πρόσφυγες εκεί. Άρα παίζει ευρύτερα η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Έτσι.
Και επειδή το αναφέρατε τώρα, κύριε Μίτσιο, να πούμε ότι είχαμε και ένα συναγερμό στον Εύρο χθες, μια μεγάλη επιχείρηση η οποία στήθηκε και η οποία είναι ακόμη σε εξέλιξη στα σύνορα, στο χωριό Νέα Βίσα, πάνω από 130 μετανάστες φαίνεται οι οποίοι υπήρχαν εκεί. Και από ό,τι φαίνεται, οθήθηκαν από πλευράς των Τούρκων προς την εδώ χώρα. Μια μεγάλη γενικότερα έτσι, εξέλιξη τώρα. Παράλληλα που αύριο ο Ερντογάν ανακοινώνει και το νέο του κυβερνητικό κλιμάκιο, έτσι, τους υπουργούς, τη νέα του κυβέρνηση, που από ό,τι φαίνεται έχουμε εκτός Χουλουσιακάρ, εκτός Μεβλούτ Τζαβούσογλου και πιέσεις από τον ακραίο Σινάτογάν για το μετανάστευσης, το οποίο είναι κρίσιμο υπουργείο. Ναι, αυτή τη στιγμή συζητιώνται σενάρια, αλλά αν δεν δούμε δημοσιευμένα και δεν δούμε την επίσημη ανακοίνωση, σίγουρα θα γίνει ένας ανασχηματισμός στο κυβερνητικό, στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σήμερα ορκίστηκε η Βουλή, είναι 600 βουλευτές στο Κοινοβούλιο της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης, όπως αποκαλείται στην Τουρκία. Στη συνέχεια έχουμε την ορκομοσία του Προέδρου, στην οποία θα παρευρεθούν εκπρόσωποι από πολλές χώρες του κόσμου. Θα είναι και ο αρχηγός του ΝΑΤΟ, ο Γενικός Γραμματέας, θα μείνει 2 μέρες στην Τουρκία. Και βέβαια στη συνέχεια θα ανακοινωθούν τα ονόματα των νέων υπουργών. Επίσης ο Υπουργός Εσωτερικών μάλλον φαίνεται ότι αλλάζει ο Σοϊλού, ο οποίος βγήκε πολύ ακραία αντιδυτικά κατά τη διάρκεια όλης της προεκλογικής εκστρατείας. Ο πρόεδρος της ΜΗ, των Μυστικών Υπηρεσιών, ο επικεφαλής, φαίνεται ότι μάλλον παίρνει το Υπουργείο Εξωτερικών και πάει ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, που μέχρι τώρα ο Καλίν θα πάει εκεί. Δεν ξέρουμε ο Υπουργός Άμυνας ποιος θα αναλάβει. Σε κάθε περίπτωση, αυτά θα είναι τα πιο κομβικά που με ενδιαφέρουν εμάς γεωπολιτικά. Όπως και το μετανάστευση ενδεχομένως. Δεν ξέρουμε τι πολιτικές ενδεχομένως θα ακολουθήσει και ο νέος Υπουργός. Αυτό που είπαμε, κύριε Μίτσιο. Κάτι για το τέλος. Φεύγουμε λίγο από Τουρκία, Ελλάδα. Πάμε λίγο στο Βόρειο Κόσοβο, γιατί και εκεί πέρα υπάρχει πραγματικά μια απειρητή αποθήκη, θα έλεγε κανείς, κύριε Μίτσιο, μετά από τις εξελίξεις που υπήρχαν εκεί. Καζάνι που βράζουν, από ό,τι φαίνονται, τα Βαλκάνια μετά από αυτό. Καζάνι που βράζουν, διότι το 2013 έχει υπογραφεί μια συμφωνία στο Παρίσι, στην οποία λέγανε για τους δήμους που έχουν σερβικό πληθυσμό να έχουν δικούς τους δημάρχους και μεγάλο βαθμό αυτονομίας. Οι Αλβανοί του Κωσόβου δεν το τηρήσαν αυτό. Στην προσπάθεια είχαν γίνει, θυμάστε και πέρσι με τις πινακίδες, αντί να φέρουν σερβικά, ζητήσαν οι Αλβανοί να φέρουν του Κωσόβου στοιχεία επάνω. Στη συνέχεια αισθανθήκαν οι Αλβανοί ότι, επειδή μέχρι τώρα είχαν την ανοχή της Αμερικής και της Δύσης, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Οδηγηθήκαμε σε αυτό προχθές, που σημαίνει ότι είχαν μποϊκοτάρει οι Σέρβοι τις δημοτικές εκλογές και το 4% των Αλβανών που ψηφίσαν πήγαν να εγκατασταθούν οι δήμαρχοι σε αμιγώς σερβικές πόλεις. Αυτό λοιπόν προκάλεσε αντιδράσεις και για πρώτη φορά, που είναι ένα παράδοξο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση καταφέρθηκαν εναντίον των Αλβανών, της αλβανικής κυβέρνησης του Κωσόβου, κάνοντας παρενέσεις ότι πρέπει να απέσχουν από όλα αυτά, να τηρηθούν τα συμφωνημένα. Και θα μου πείτε, όχι ότι εντός εισαγωγικών τους ενδιαφέρει τόσο πολύ τι θα γίνει το Κόσοβο, δεν θέλουν επουδενή να γίνει μια νέα εστία ανάφλεξης. Σωστά. Έχουν ήδη την Ουκρανία από πάνω, να σκάσει και στα Βαλκάνια. Ο Βούσιτς είχε έτοιμο το στρατό να, εντός εισαγωγικών, να εισβάλλεστε στο Κόσοβο. Ήταν τέτοιες οι εντάσεις τις περασμένες μέρες. Και είχε αυτός καλέσει όλους από τους πλευρά των μεγάλων δυνάμεων. Αντιμετωπίζει εσωτερικά προβλήματα, να πούμε. Υπάρχουν πολλές διαδηλώσεις εναντίον του. Υπάρχει δηλαδή και αυτό, το εσωτερικό κομμάτι της Σερβίας, πολιτικά δηλαδή, υπάρχει και εκεί ένας αναβρασμός. Ναι, παραιτήθηκε από το κόμμα του πρόεδρου, επικεφαλής. Ακριβώς. Είναι γενικότερα αυτό που λέγαμε, καζάνι που βράζει, αλλά προσπαθεί η Αμερική να κατευνάσει τα πνεύματα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, δεν είναι καλό το εντός εισαγωγικών το timing, ας το πούμε αυτό. Έτσι, η χρονική συγκυρία, διότι οι Κινέζοι στήριξαν τη Σερβία, η Ρωσία το ίδιο και οι δύο χώρες είναι μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η δύναμη του Κωσόβου έχει ανατεθεί στο ΝΑΤΟ από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, άρα λοιπόν θα μπλέξει περισσότερο το πράγμα. Τώρα πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσουν από εδώ και στο εξής οι Αλβανοί, αν θα κρατήσουν έτσι τα συμπεφωνημένα τις πιέσεις των δυτικών ή θα έχουμε έτσι ένα καινούριο κύκλο αστάθειας και βίας. Νομίζω ότι όλα είναι στην κόψη του ξηραφιού στα Βαλκάνια και ενδεχομένως να έχουμε έτσι ένα θερμό καλοκαίρι περισσότερο. Ακριβώς. Μακάρι να διαψευστώ. Για να δούμε.
Κύριε Μίτσιο, σας ευχαριστούμε μία ακόμη φορά για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Και καλό τρίμερο επίσης, να είστε καλά. Καλό τρίμερο με υγεία, να είστε καλά.